Επιστροφή στο στούντιο, κυρίες και κύριοι, επί του πιεστηρίου. Διαμαντή, έχεις μείνει απαντήσεις στο γιατί η Λεπέν, η οποία παίρνει στον πρώτο γύρο το 22-23% και στο δεύτερο θα πάρει το 40%, είναι απειλή για τη δημοκρατία. Ναι, για μένα είναι κάτι παραπάνω από αυτό που είπε. Ότι δεν εντάσσεται στο τραπεζικό σύστημα είναι απειλή για τη δημοκρατία. Και σε αυτό θα απαντήσω. Διότι οι δημοκρατίες εκεί που ψηφίζει ο κόσμος. Εγώ νομίζω ότι η δημοκρατία έχει καταστρατηγηθεί στο δυτικό κόσμο ακριβώς από το χρηματοπιστωτικό και τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, μια δικτατορία των τραπεζών ζούμε. Εντάξει. Άποψή σου είναι αυτή, δεν συμφωνώ. Σέβομαι. Λέω όμως ότι οι δημοκρατίες στις οποίες ψηφίζει ο κόσμος και στις οποίες δεν υφίσταται την κομματική νομεγκλατούρα είναι οι κοινωνίες οι οποίες δεν μπορούν να ζήσουν χωρίς χρηματοπιστωτικό σύστημα. Λοιπόν, πάμε στα γαλλικά που είχαμε μείνει πριν το διάλειμμα. Για μένα, μιλάω στον αγαπητό φίλο τον Πάνο τον Μαυρίδη, για μένα η Λεπέν είναι κάτι πολύ παραπάνω και κάτι πολύ χειρότερο από την εκφραστή μιας περίκλησης της κοινωνίας. Η Γαλλία θα κινδύνευε, πραγματικά πιστεύω ότι ο Κωνσταντακόπουλος έχει δίκιο, δεν της βγαίνουν τα νούμερα. Η Γαλλία θα κινδύνευε. Όλοι έτσι και εννοείται. Μια εκτίμηση λέμε στην οποία συμφωνώ. Επειδή θυμάμαι τις εκπομπές που γινόντουσαν εδώ, στον Τραμπ δεν έδινε κανένας πιθανότητα. Όχι, εκεί τα νούμερα δεν ήταν τα νούμερα. Εδώ δεν βγαίνουν προφήτες είμαστε όλοι. Βεβαίως, αν υπάρξει μια γενική. Θα πω γιατί και να χάσει με 4 μπροστά η Λεπέν είναι νίκη. Αλλά άσε με να έχω τον συλλογισμό που θέλω να πω. Ο πρώτος γύρος των γαλλικών εκλογών για μένα ήταν το αισιόδοξο μήνυμα που είπα στην αρχή, διότι αν ήταν ενισχυμένη η Λεπέν, έβλεπα, προσωπική μου άποψη σας λέω, μία μουτάντης που λέει και ο αγαπητός Δημήτρης, επανάληψη του 1933 στη Γερμανία, όπου μία παράλυτη δημοκρατία έφερε στα πράγματα με κυβέρνηση μειοψηφίας έναν τύπο που κανείς, ή ίσως οι περισσότεροι, θέλω να πω, δεν φανταζόταν ότι θα καταλήξει σε αιματοκύρισμα της Ευρώπης και σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Πλήρωσε η Γερμανία, η Ευρώπη και η ανθρωπότητα την παράλυτη δημοκρατία της Βαϊμάρης και εκ των υστέρων το σύμπαν χτυπούσε το κεφάλι του στον τοίχο. Εκ των υστέρων όμως. Κάντε μια αφαίρεση. Δεν βγάζετε στο συλλογισμό σας ότι αυτό ήταν ένα φαινόμενο της Γερμανίας, το οποίο μπορούσε να γίνει μόνο στην Γερμανία. Γιατί? Ναζισμός και γερμανικός χαρακτήρας. Γιατί? Γιατί μόνο στη Γερμανία. Αυτό, μόνο εκεί μπορούσε να γίνει και μόνο εκεί έγινε. Για δεύτερη φορά. Πριν τη Γερμανία δεν το έλεγε κανείς αυτό. Με οικονομικούς όρους. Μα πριν τη Γερμανία, πριν το 1933, δεν το έλεγε κανείς αυτό. Πάντως είχαμε φασισμό. Δηλαδή κάπως από την Ιταλία. Που έχουν και πολύ διαφορετικό εθνικό χαρακτήρα. Δηλαδή, Μουσολίνη να κηρύσει τον πόλεμο σε όλο τον κόσμο. Μα δεν είχε νόημα. Είναι άλλο ναζιστικό φαινόμενο. Μα και τώρα δεν έχουμε τι νόμιμε φορτίε. Υπάρχουν ιδιαιτερότητες, αλλά η αλήθεια είναι ότι η περίοδος στην οποία αναφέρθηκε ο Διαμαντής, πράγματι έχουμε φασιστικά, αυταρχικά, πολιταρχικά, με αποχρώσεις καθεστώτα, το Μεσοπόλεμο εννοούμε δηλαδή, στη Μισή Ευρώπη. Βέβαια. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή είναι ένα φαινόμενο που προφανέστατα σχετίζεται με τη διάχυση της... Γιατί εδώ πέρα αφώνεται τους Γερμανούς. Τα στρατόπεδα είναι ιδιαίτερο φαινόμενο ο ναζισμός, έχεις απόλυτο δίκιο. Οι Αμερικανοί είναι χειρότεροι, δεν έχουν τους λόγους. Την βιομηχανοποίηση του θανάτου στα στρατόπεδα συγκέντρωση. Γιατί συγκέντρωση υπήρχαν εξορίες. Η διαμηχανοποίηση του θανάτου την κάνανε μόνο οι ναζιστές και τον πόλεμο στον κόσμο, σε όλο τον κόσμο, τον κάνανε μόνο οι Γερμανοί. Μιλάς σε έναν άνθρωπο τρίτη γενιά πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία και θα σου απαντήσω με ένα όνομα. Αμελέτα Μπουρού. Τι είναι αυτά που λες? Τα Αμελέτα Μπουρού ήταν τα στρατόπεδα συγκέντρωσης των Νεοτούρκων. Ναι. Στα οποία βρήκα το θάνατο χιλιάδες Έλληνες. Γιατί είναι μόνο της Γερμανίας, δεν καταλαβαίνω. Υπήρχαν παντού. Βιομηχανοποίηση του θανάτου υπήρξε μόνο στη ναζιστική Γερμανία. Υπάρχει μια ειδοποιώς διαφορά. Εγώ λέω λοιπόν αυτό που λέει ο Γιάννης και στο οποίο συμφωνώ σε ένα μεγάλο ποσοστό και θα ήθελα να προσθέσω ότι αυτά τα καθεστώτα τα οποία ήταν σε μεγάλο βαθμό προϊόντα του Μεσοπολέμου και επικεντρώνω στο 1933 και το παρομοιάζω με όλες τις. Πώς να πω, διαφορές των χωρών και των εποχών με αυτό που πήγε να γίνει με τη Λεπέν σήμερα, είναι ότι η διεθνής κοινή γνώμη το 1933 υποτίμησε το τι σημαίνει Αδόλφος Χίτλερ.
Ναι, αλλά σε αυτό θα συμφωνήσουμε. Δεν μπορούμε να πούμε όμως ότι η Λεπέν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά μας. Τα ίδια δεν υπάρχουν δηλαδή ποτέ. Το συγκρίνουμε. Αλλά σίγουρα κινδυνεύει η δημοκρατία από την άνοδο ενός ανθρώπου. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι κινδυνεύει ενδεχομένως το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ή η ενοποίηση. Αυτό ναι, αλλά για τη δημοκρατία δεν μπορώ να το επικαλεστώ. Αλλά το ευρωπαϊκό οικοδόμημα ενδεχομένως να κινδυνεύει, διότι εδώ συζητάμε για το αν θα μπορέσει η Γαλλία να προσαρμοστεί πραγματικά σε αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, διότι είναι μια χώρα, όπως πολύ καλά γνωρίζεις, η οποία είναι βαθιά κρατικιστική. Έχει τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσίων υπαλλήλων. Ο φόβος λοιπόν στο καινούριο και σε αυτό που έρχεται της γαλλικής κοινωνίας που έχει βολευτεί σε έναν τρόπο ζωής όπως τον ξέρουμε. Οι Γάλλοι δουλεύουν λίγο, θέλουν να πίνουν το κρασί τους, θέλουν να τρώνε το φουαγκρά τους κτλ. Είναι η πιο παραγωγική χώρα στην Ευρώπη, η οικονομία της, με τις μετρήσεις των οικονομολόγων. Γιατί επαναλαμβάνεται αυτή την ιστορία ότι το τεμπέλι των Ελλήνων για τους Γάλλους τώρα. Απαραγείται από τον νεοφιλελευθερισμό, απέρχεται. Δεν σημαίνει τεμπέλια αυτό το επένδυση. Πράγμα. Ακριβώς θα μπορούσε να γίνει ακόμα πιο παραγωγική, αυτό μπορούμε να πούμε. Πάντως είναι ήδη με αυτόν τον τρόπο ζωής η πιο παραγωγική χώρα της Ευρώπης. Ο Γάλλος εργαζόμενος, ακριβώς γιατί πίνει το κρασάκι του το μεσημέρι, είναι μια χαρά εργαζόμενος. Παράγει ναι, περισσότερο αυτό σου από τον Γερμανό δεν το αυτό που το πηγαίνει πράγμα. Το Σαββατοκύριακο και πίνει 17 μπουκάλια ουίσκι. Λέω ότι αυτό απειλείται. Αυτό απειλείται και ενδεχομένως να μην μπορεί να το απολαμβάνει στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης. Άρα το ερώτημα είναι αν θα μπορέσουν μέσα σε αυτή τη λογική να τα απεξέλθουν. Τι σημαίνει παγκοσμιοποίηση? Μα με συγχωρείς, παγκοσμιοποίηση σημαίνει ότι όταν ας πούμε ο Γάλλος μπορούσε να απολαμβάνει το κρασί του διότι ήξερε ότι δουλεύει σε ένα εργοστάσιο και φεύγει το μεσημέρι και έχει ένα πάρα πολύ καλό μισθό. Όταν αυτή τη στιγμή το εργοστάσιο του κλείνει διότι ο διπλανός έχει φθηνότερα μεροκάματα και είναι στην αγορά εργασίας διατεθειμένος να κάνει περισσότερη δουλειά, τότε απειλείται ο Γάλλος. Αυτό λέμε. Και εκεί πρέπει να βρεθεί η λύση. Να κατεβάσει και εκείνο τα μεροκάματά του. Έτσι, όπως λένε. Αυτό δεν είναι, Γιάννη? Θέλω να αποφασίσουμε λίγο μεταξύ μας ποιο είναι το αντικείμενο της συζήτησης. Ή θα κάνουμε ιστορία ή θα κάνουμε ανάλυση της. Δεν μπορώ να σας επαναφέρω στην τάξη. Δεν μπορώ να σας επαναφέρω στην τάξη. Αυτό που θα ήθελα να πεις είναι ανάλογα με το αποτέλεσμα βλέπεις να αμφισβητείτε το οικονομικό μοντέλο στην Ευρώπη το οποίο αυτή τη στιγμή έχει επιβάλει η Γερμανία. Αν αμφισβητείτε, αν υπάρχει πιθανότητα να αμφισβητηθεί από το αποτέλεσμα των γαλλικών εκλογών. Από παντού αμφισβητείτε. Αμφισβητείτε ακόμη και από κομμάτια της πολιτικής και της επιχειρηματικής ελίτ, τουλάχιστον όσον αφορά το μοντέλο διακυβέρνησης, για παράδειγμα, της Ευρωζώνης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Προφανέστατα απειλείται. Ακόμη και ο Μακρόν, που κατά τεκμήριο είναι, ας το πούμε, ο πλησιέστερος πολιτικά σύμμαχος του Σόιμπλε. Ακόμη και ο Μακρόν, αν θέλει να επιβιώσει πολιτικά, να εκπροσωπήσει τη γαλλική επιχειρηματική ελίτ. Ένα κομμάτι της γαλλικής επιχειρηματικής ελίτ είναι συνταυτισμένη με την Γερμανία όμως. Προφανώς, αλλά υπάρχει και η σχετική αυτοτέλεια των συμφερόντων. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι όλα τόσο πολύ γίνονται η όσμωση και η ομογενοποίηση δεν έχει συντελεστεί σε υπάρχει τέτοιο βαθμό. Το κυρίαρχο κομμάτι είναι συνδεδεμένο με την... Σαφώς. Αλλά λέω, μην αποκλείεται όμως ακόμη και από έναν πρόεδρο Μακρόν μπορεί να αμφισβητηθεί το γερμανικό. Γιατί δηλαδή, το γερμανικό σχέδιο όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Μακρόν θα καθίσει απέναντι στην Μέρκελ και το Σόιμπλε και θα διαπραγματευτεί σε αντίθεση μαζί τους. Ο Μακρόν θα καθίσει απέναντι στον Σόιμπλε και στην Μέρκελ. Όχι απέναντι. Όχι απέναντι. Αλλά επειδή ο γαλλογερμανικό άξονα, αυτό που λέμε γαλλογερμανικό άξονα, έχει πολύ διαραγεί και έχει διαραγεί όχι μόνο. Γιατί δεν τα βρίσκουν, ας πούμε, οι πολιτικές ηγεσίες, αλλά διότι έχουν υποστεί απώλειες οι επιχειρηματικοί όμιλοι οι γαλλικοί από αυτή τη στρέβλωση που γίνεται εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ευρωζώνης, ας πούμε, να έχεις μία πλεονασματική χώρα, άντε και δύο-τρεις ακόμη δορυφορικές. Γιατί αυτή ήταν πιο πειθαρχημένη όμως, Γιάννη, γι' αυτό. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η εξήγηση. Δεν ξέρω αν είναι θέμα εσωτερικής πειθαρχίας ή μιας πειθαρχίας που μπορεί να είναι καλή για τη Γερμανία ενδεχομένως. Είναι σαφές. Το ευρώ είναι το ευρώ δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει ένα ευρώ. Υπάρχουν στην πραγματικότητα 19 ευρώ, όσες και οι χώρες της Ευρωζώνης. Έτσι λειτουργεί
το σύστημα που έχει επιβάλει, που έχει επιβάλει στο πλαίσιο του συμφώνου σταθερότητας με όλα τα παρελκόμενα, ας το πούμε, σύμφωνα και παρασύμφωνα, διότι είναι παρασύμφωνα, διότι είναι εκτός ευρωπαϊκής νομιμότητας προς το παρόν. Γι' αυτό και ο Σόιμπλε άλλωστε έχει ανοίξει θέμα Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου. Mm. Δεν είναι τυχαίο. Αλλά ποιο είναι το τελικό πλαίσιο, σε ποιο πλαίσιο θα λειτουργήσει αυτό, πώς θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα της και των άλλων, ας το πούμε, αστικών ελίτ, της γαλλικής, της αυστριακής, της, δεν είναι one man show, ας πούμε, η Ευρωζώνη. Πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί. Μέχρι στιγμής είναι. Αυτή τη στιγμή είναι. Εκ του αποτελέσματος τουλάχιστον, εκ του αποτελέσματος, δηλαδή και μόνο από το αποτέλεσμα, ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο, ακόμη και αν οι συντελεστές του είχαν την εντύπωση στην εκκίνησή του από την ενιαία ευρωπαϊκή πράξη ακόμη, ότι αυτό θα είναι ένα σύστημα που θα λειτουργεί win-win. Mm. Εκ του αποτελέσματος αποδεικνύεται ότι δεν είναι. Με τους ισχύοντες κανόνες. Πού αποδεικνύεται ότι έχουμε καταφέρει 70 χρόνια ειρήνης. 70 χρόνια ειρήνης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι έχεις... Δεν έχει επιτύχει το μοντέλο. Έχει την καταστροφή της Ελλάδος. Εκατομμυρίων ανθρώπων. Μα για το ευρωπαϊκό εγχείρημα μιλάμε. Είναι τμήμα του ευρωπαϊκού εγχείρημα. Για το ευρωπαϊκό εγχείρημα μιλάμε. Η Ευρώπη είναι μια ήπειρος η οποία αιματοκυλίζεται επί αιώνες και το μόνο που κατάφερε τα τελευταία χρόνια να εξασφαλίσει η ειρήνη ήταν λόγω του ευρωπαϊκού εγχειρήματος. Τι απέτυχε, πώς απέτυχε, έχει κάποια προβλήματα, αλλά όχι ότι απέτυχε. Ας μην ανοίξουμε, γιατί ναι, φεύγουμε, εντάξει, αλλά μην, δεν μπορούμε να τα ανοίγουμε πολλά ριάκια ταυτόχρονα και στο τέλος θα χαθούμε τελείως. Διότι αν εννοήσει κανείς με την Ευρωπαϊκή Ένωση ως εγχείρημα ειρήνης, μπορεί να αντιτάξει κανείς ότι πόσους πολέμους προκάλεσε ή σε πόσο ενεπλάκη η Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε ευρωπαϊκό έδαφος. Σε ευρωπαϊκό έδαφος, νομίζω μόνο με την Ιουγκοσλαβία και τα. Ναι, Ευρώπη είναι. Και την Ουκρανία. Και η Ουκρανία. Ευρώπη είναι. Είναι η μισή Ευρώπη η Ουκρανία. Από πλευρά θέλω να πω, για να γυρίσουμε λίγο, να το βάλουμε λίγο σε ένα πλαίσιο. Πάντως, δεν είναι δεδομένα τα πράγματα όσον αφορά και την Γαλλία. Θέλω να πω ότι ο λόγος για τον οποίο η Le Pen καπηλεύεται τη δυσφορία των Γάλλων και άλλων, έτσι, Ευρωπαίων. Γιατί καπηλεύεται. Καπηλεύεται με την έννοια ότι δεν έχει ένα πρόγραμμα που πράγματι... Πρέπει κάποια δύναμη πολιτική απαντάει να εκφράσει στην, αυτή την κοινωνική κρίση. Των τι λέει. Η Le Pen το μόνο που λέει ως οικονομικό πρόγραμμα, θα κλείσουμε τον δρόμο στους μετανάστες και θα σταματήσουμε να δίνουμε προνοιακά επιδόματα στους μετανάστες. Mm. Αντί για 200.000 θα βάζουμε 6.000. Αυτό λέει το πρόγραμμα της. Γεια σας, τελεία. Mm. Σώθηκε η γαλλική οικονομία από αυτό. Πλάκα κάνουμε. Έτσι. Αυτό είναι όλο και όλο. Mm. Ενώ ο Μακρόν, ας πούμε, που είναι πιο συνεπής, όχι, θα κόψουμε πολύ περισσότερα. Πολύ και περισσότερα. Και ισότιμα. Και κάνουμε... για μετανάστες και γηγενείς. Κύριε Σαμέλη, τι αποτέλεσμα νομίζετε ότι μπορεί να ευνοήσει εμέσως και μέσω των αναταραχών την Ελλάδα? Κοιτάξτε, για να δούμε ποιο αποτέλεσμα θα ευνοήσει, θα πρέπει να αποφασίσουμε εμείς ακριβώς τι θέλουμε και ποια θα είναι η θέση μας στην Ευρώπη. Γιατί επειδή είπατε πολύ ορθώς προηγουμένως αν ο κύριος Μακρόν θα αμφισβητήσει το γερμανικό οικονομικό μοντέλο, που εγώ δεν πιστεύω ότι θα το αμφισβητήσει, από τη θεωρία στην πράξη όμως ποιος αμφισβητεί και ποιος όχι, έχει μεγάλη απόσταση. Όχι, δηλαδή, είπα ότι δεν θα το αμφισβητήσει. Δεν είπα εάν θα το αμφισβητήσει. Αποκλείεται. Εμένα, εγώ δεν είπα ότι θα το αμφισβητήσει ριζικά. Έτσι. Θα διαπραγματευτεί, να το πω. Να δούμε λοιπόν και λίγο θα διαπραγματευτεί. Θεωρητικώς λοιπόν η δική μας κυβέρνηση είναι αυτή που αμφισβητεί το γερμανικό οικονομικό μοντέλο. Στην πράξη όμως, και παρά τις εξαιρετικές αναλύσεις, να επανέλθω λίγο στην πιο πεζή πραγματικότητα, η δική μας η κυβέρνηση αποδεικνύεται ο καλύτερος μαθητής του οικονομικού μοντέλου Σόιμπλε. Και θέλω να το αναλύσω λίγο αυτό. Σύμφωνα με το μνημόνιο που ψηφίστηκε το 2015, για το 2016 απαιτεί το πρωτογενές πλεώνασμα 0,5%. Η ελληνική κυβέρνηση που υποτίθεται ότι αμφισβητεί το οικονομικό μοντέλο Σόιμπλε, αμφισβητούσε, γιατί άκουσα τον πρωθυπουργό προχτές που έλεγε ότι είναι πολύ σοβαρός ο κ. Σόιμπλε και πολύ ανοιχτό μια άλλη κυρία Μέρκελ, έφερε οικονομικό πρωτογενές πλεώνασμα 4%. Δηλαδή 8 φορές παραπάνω από αυτό που του ζητήθηκε, στραγγίζοντας την ελληνική οικονομία και την αγορά, την ιδιωτική οικονομία από 6 δις. Τα δε 6 δις αυτά του υπερπλεονάσματος που δεν ζητήθηκε από τους δανειστές και παρήχε η ελληνική κυβέρνηση, δεν προέρχονταν από μειώσεις δαπανών, προέρχονταν αυστηρώς από φορολογία, από αυξήσεις φόρων. Δεν είναι σωστό.
Αυτό το λέτε εσείς. Εγώ είδα την ανάλυση, 400, από τα 6,9 δις, 462 εκατομμύρια προέρχονταν από την αύξηση, από την μείωση των κρατικών δαπανών, 1,5 δις από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών. 2,2 δις είναι από κοινωνική ασφάλιση, από εισφορές. Είναι από εισφορές, είναι από αύξηση φόρων που αυξήθηκε ο ΦΠΑ, δηλαδή έμεσος φόρος για όλους. 2,7. 2,7. Ένα έμφυα δηλαδή. Από όλους τους φόρους. 2,7 από τους φόρους και 2,2 δις από τις εισφορές. Είναι κατά 10% από, σε σχέση με το 15% μειωμένες κρατικές δαπάνες. Ναι, σας λέω λοιπόν, κατά 10% και 8 φορές μεγαλύτερο πλεώνασμα από αυτό που ζητήθηκε. Δηλαδή, η ελληνική κυβέρνηση επέλεξε να υπερφορολογήσει την ελληνική κοινωνία και την ιδιωτική οικονομία, κατά κανόνα, κατά ποσοστό 90% προέρχεται το πλεώνασμα από την ιδιωτική οικονομία. Γιατί, για να μας πει τι, ότι αμφισβητεί δήθεν το γερμανικό οικονομικό μοντέλο, τελικώς η ελληνική κυβέρνηση, γι' αυτό σας λέω κύριε Μπουτζάνη, το τι λέμε με το τι κάνουμε έχει μεγάλη απόσταση. Η ελληνική κυβέρνηση που ισχυρίζεται στα λόγια ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, ενάντια στη λογική Σόιμπλε που λέει ότι το ελληνικό χρέος είναι βιώσιμο και ζητάει ο κ. Σόιμπλε 3,5% πλεώνασμα για μια δεκαετία, η ελληνική κυβέρνηση που υποτίθεται ότι αμφισβητεί το γερμανικό οικονομικό μοντέλο, έρχεται χωρίς να τη ζητηθεί, τη ζητήθηκε 0,5% πλεώνασμα και φέρνει ένα πλεώνασμα 4% και ουσιαστικά νομιμοποιεί τις θέσεις Σόιμπλε ότι η Ελλάδα μπορεί για 10 χρόνια να φέρει πλεώνασμα 3,5%. Άρα λοιπόν, το τι μας συμφέρει για τη Γαλλία, πρέπει πρώτα να αποφασίσουμε τι συμφέρει εμάς και με ποιους είμαστε. Εμείς ως επίσημη κυβέρνηση λέμε ότι το χρέος μας δεν είναι βιώσιμο απέναντι στη λογική Σόιμπλε και στην πράξη μας ερχόμαστε υπερφορολογώντας την οικονομία και λέμε ότι ο κύριος Σόιμπλε έχει δίκιο. Αν όταν μας ζητάνε 0,5% πλεώνασμα φέρνουμε 4, όταν μας ζητάνε 3,5 μπορούμε να φέρουμε ακόμη καλύτερα. Γι' αυτό σας λέω λοιπόν, το τι είναι καλύτερο για μας πρέπει, είναι προϋπόθεση να δούμε τι είναι αυτό που πραγματικά θέλουμε και όχι αυτό που λέμε ότι θέλουμε. Πάντως, αυτό που πραγματικά πιστεύω είναι καλύτερο για μας είναι να υπάρχει μια υγιής οικονομία, η οποία να υπάρχει και δημόσια και ιδιωτική οικονομία και όχι να έχουμε στραγγίξει την Αγελάδα, γιατί για να παράξει γάλα πρέπει και να φάει. Και με τόσο φόρο που έχουμε στην Ελλάδα, δεν το βλέπω την επόμενη χρονιά να είναι καλύτερη. Μιας και μας έβαλε στα ελληνικά, πάνω βλέπεις να κλείνει επιτέλους αυτή η αξιολόγηση. Νομίζω ότι ίσως για πρώτη φορά να είμαστε κοντά στο να κλείσει. Είμαι από αυτούς που υποστήριζαν την άποψη ότι η καθυστέρηση στο να κλείσει η αξιολόγηση οφείλονταν ακριβώς στο γεγονός ότι θα ήθελε η ελληνική κυβέρνηση να δει πώς θα διαμορφωθούν οι εξελίξεις στη Γαλλία. Νομίζω ότι μετά την νίκη του Μακρόν, και δεν ξέρω αν θα είναι και οριστική, δηλαδή θα βγει πρόεδρος, πλέον τα περιθώρια στενεύουν. Νομίζω ότι πάμε σε μία λογική και αναγκαστικά η κυβέρνηση θα ξεχάσει το σενάριο αυτό που λες και εσύ, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία ανακατοσούρα, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη και ίσως εάν εκλέγονταν η Λεπέν να την προκαλούσε. Νομίζω ότι θα πρέπει να το ξεχάσει να επενδύσει η ελληνική κυβέρνηση σε ένα τέτοιο σενάριο. Συνεπώς, επειδή είναι και το ζήτημα των 7 δισεκατομμυρίων που πρέπει να πληρωθούν και πρέπει να τα πάρει ούτως ώστε να πάρει και ένα χρόνο παραμονή στην εξουσία, νομίζω ότι θα την κλείσει την αξιολόγηση. Μάλιστα. Δημήτρη, επιτέλους κλείνει η αξιολόγηση, άρα μπορούμε να είμαστε ικανοποιημένοι σαν χώρα, έτσι. Εγώ θα ήθελα να πω μερικά πράγματα σε σχέση με την προηγούμενη συζήτηση. Το πρώτο είναι ότι από τους 4 προεδρικούς υποψηφίους, αυτός που με ένα πραγματικά συγκινητικό τρόπο υπερασπίστηκε την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό ήταν ο Μελανσόν. Έκανε μια μεγάλη ομιλία στη Μασσαλία που την αφιέρωσε στον ελληνικό λαό, τη τελείωσε μάλιστα απαγγέλλοντας στίχους του Γιάννη Ρίτσου. Κάθε προεκλογική του συγκέντρωση τελείωνε με ένα ποίημα για τη Μασσαλία, είχε διαλέξει και ήταν μια, ας το πούμε, ένα εγκόμιο στη συμβολή της Ελλάδας στον παγκόσμιο πολιτισμό, μια εκδήλωση μεγάλης συμπαράστασης απέναντι στους λαούς της Μεσογείου και ιδιαίτερα στον ελληνικό που πλήττονται από την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα έλεγα βέβαια ότι μια που μιλήσαμε για την γερμανική Ευρώπη, θέλω να επισημάνω εδώ, γιατί νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία και ότι μπορεί να γίνει και μια μεγάλη σπέκουλα επικίνδυνη για τη χώρα, ότι αυτό δεν είναι μια απόφαση της Γερμανίας. Είναι μια συμμαχία της Γερμανίας με τις αγορές που επετέθη στην Ελλάδα και επέβαλε το πρόγραμμα, το λογισμικό της επίθεσης αυτής, το έχει φτιάξει η Goldman Sachs μάλλον, παρά ο Σόιμπλε.
Και θα ήθελα να πω με την ευκαιρία. Πολιτικά όμως και μέσα στους μηχανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης που το επέβαλε ο Σόιμπλε. Κύριε Κουτζάνη, συγγνώμη, είχαμε την πιο φιλοαμερικανική κυβέρνηση της ελληνικής ιστορίας. Ίσως του ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ είναι επίσης, ίσως εξίσου και περισσότερο, του Γιώργου Παπανδρέου, η οποία έβαλε τη χώρα σε αυτά τα μνημόνια. Δεν ήταν μια φιλογερμανική κυβέρνηση. Δεύτερον, το μνημόνιο το αρχικό φέρει την υπογραφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Όχι μόνο φέρει την υπογραφή του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, αλλά οργανώθηκε ένα πραξικόπημα στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για να περάσει αυτό εναντίον του καταστατικού του. Ένα τέτοιο πραξικόπημα, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορούσε να υπάρξει χωρίς τη συγκατάθεση των ΗΠΑ. Λοιπόν, επομένως, θα πρέπει να αφήσουμε αυτή την απλοποίηση, γιατί μπορεί να είναι και επικίνδυνη. Να θέλουμε δηλαδή να μας στείλει από τη Σκύλα στη Χάριβδη. Mm. Πολλά μπορεί να γίνουν εδώ πέρα με το πολιτικό προσωπικό που έχουμε. Αυτό ακούσαμε και τον κύριο Μάλοχ του Τραμπ πριν από δύο μήνες τι έλεγε. Το τρίτο που θέλω να πω είναι ότι δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι η Λεπέν είναι μια επιλογή εχθρική προς τους Ρότσιλντ. Έχω την εντύπωση ότι και ο κύριος Τραμπ και η κυρία Λεπέν είναι η εναλλακτική πάλι των Ρότσιλντ. Είναι επίσης εναλλακτική του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου στην περίπτωση του Τραμπ απεδείχθη. Ο Τραμπ εξελέγει, εμφανιζόμενος ως αντίπολος της Goldman Sachs, της παγκοσμιοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος, των μεγάλων συμφερόντων κτλ. Και τι έκανε όταν εξελέγει, διόρισε την Goldman Sachs να διοικεί απευθείας στην Αμερική, χωρίς να χρειάζεται να πληρώνει τους πολιτικούς. Το κύριο Κον, στον οποίο έχει δώσει, υπεύθυνο για τη δική μας καταστροφή, στον οποίο έχει δώσει σχεδόν όλη την οικονομική εξουσία, τον έχει κάνει οικονομικό υπερπρωθυπουργό, και τον κύριο τον άλλον, τον Μνούτσιν, πώς λέγεται. Λοιπόν, επομένως, αυτή τη στιγμή δεν έχω τη γνώμη ότι είναι τόσο αντίθετη. Βεβαίως είναι δύσκολο να το αποδείξει κανένας. Κοιτάξτε, η λογική της Λεπέν έχει ένα κεντρικό σημείο. Το κεντρικό σημείο είναι επανειλημμένες δηλώσεις τους ότι σήμερα απειλούμεθα από τον ολοκληρωτισμό των τζιχαντιστών. Αυτό παραπέμπει σε μια πολιτική η οποία πηγαίνει σε πολέμους, σε νέους πολέμους στη Μέση Ανατολή, σαν αυτούς που αρχίσαν οι νεοσυντηρητικοί μαζί με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Λοιπόν, και οι οποίοι άρχισαν πάλι τώρα. Αυτό είναι σε αντίθεση με την ανάλυση που λέει ότι αν μας απειλεί ένας ολοκληρωτισμός, είναι η εξωφρενική συγκέντρωση οικονομικής και διανοητικής ισχύος στα χέρια πάρα πολύ λίγων ανθρώπων του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Και αυτό προσδιορίζει την κατεύθυνση που θα πάει η Λεπέν. Δεν υπάρχουν αποδείξεις αυτά τα πράγματα, διότι και με τον Τραμπ άλλα έλεγε, άλλα έκανε. Η σύγκριση νομίζω με το Μεσοπόλεμο είναι σωστή. Βεβαίως είναι πολύ, πολύ μεγάλες οι διαφορές, έτσι. Mm. Η ουσιαστική, ας πούμε, ομοιότητα είναι ότι βρισκόμαστε μετά το 2008, νομίζω ότι βρισκόμαστε στο περιβάλλον της τρίτης βαθιάς τέτοιου βάθους κρίσης, οικονομικής κρίσης στην ιστορία του καπιταλισμού, που δεν είναι μάλιστα μόνο οικονομική, γιατί εδώ υπάρχουν και πολιτιστικά και οικολογικά φαινόμενα πολύ σοβαρά, που τι κάνουν ίσως σοβαρότερα από τις δύο προηγούμενες. Οι δύο προηγούμενες ήταν η κρίση του 1873-1896 και η κρίση του 1929. Αυτές οι δύο κρίσεις παρήγαγαν τους δύο παγκοσμίους πολέμους. Η λύση που η Γερμανία είναι πολύ καλή ως εργαστήριο, κατά κάποιο τρόπο έχουμε, αν θέλετε, στην μεσοπολεμική Ευρώπη δύο τόξα διαφορετικά ή τρία, αν θέλετε, διαφορετικά πιθανών λύσεων σε αυτό το πρόβλημα. Το ένα το έδωσε ο Χίτλερ, το άλλο το έδωσαν οι Μπολσεβίκοι, το τρίτο το έδωσε ο Ρούσβελτ. Και βλέπετε ότι υπάρχει πάλι η ανάδυση αυτού του τριγωνικού σκέλους και στις αμερικανικές εκλογές και τώρα στις γαλλικές. Θα συμφωνήσω λοιπόν με τον κύριο Σιτανίδη, υπάρχει μια ουσιώδης οργανική ομοιότητα με το Μεσοπόλεμο. Ορίστε. Συμφωνείς με τον κύριο Σιτανίδη. Ναι, βεβαίως. Υπάρχει μια. Πώς συναντιέστε αντισυστημική και συστημική? Δεν έχει σημασία. Μπορεί να συναντηθούμε. Εν πάση περιπτώσει, η δική μου άποψη είναι η εξής. Ότι υπάρχει εδώ πέρα μια παραγωγή δύο αντίθετων λύσεων, οι οποίες όσο η κρίση δεν επιλύεται και βαθαίνει, και νομίζω ότι θα συνεχίσει να βαθαίνει, θα γίνουν και πιο έντονες, μιας λύσεως προς ένα είδος ριζοσπαστικής άκρας δεξιάς που έρχεται να επιτελέσει με άλλο τρόπο ασφαλώς την ιστορική λειτουργία του ναζισμού, του εθνικοσοσιαλισμού και του φασισμού,
και από την άλλη μεριά μια λύση προς τα αριστερά. Ποια θα επικρατήσει. Πάντως το παρόν σύστημα δεν πρόκειται να διατηρηθεί και ίσως εδώ μάλιστα να διαφωνούμε, να είναι το σημείο που διαφωνούμε με τον κύριο Σεϊτανίδη. Δεν πιστεύω ότι έχει πιθανότητες. Το δώσε και πάση. Όχι. Αλλά εγώ ρώτησα εάν βλέπεις να κλείνει η συμφωνία και αν αυτή θα είναι επιτέλους προς όφελός μας. Η συμφωνία θα κλείσει, το λένε όλες οι πληροφορίες και όλες οι ενδείξεις. Θα δούμε την τελική συμφωνία και είναι πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία δεν λύνεται όχι σε ένα δύο ώρο, αλλά ούτε σε 12 ώρα, τι είναι προς όφελός μας. Εγώ προσωπικά δεν πιστεύω. Είμαστε εμείς πρώτα απ' όλα. Είμαστε Ελλάδα, ναι. Εννοούμε προς όφελος Ελλάδας, υποθέτω Σπύρο. Ρωτάω και τους άλλους καλεσμένους που έρχονται σε αυτήν την εκπομπή, ας πούμε, να μου εξηγήσουν το παράδοξο πώς είναι δυνατόν με υποχρέωση, ας πούμε, για μια πενταετία. Μεσοπρόθεσμα, μου είπε ο κύριος Μάρδας χθες, και όχι μακροπρόθεσμα. Υποχρέωση για 3,5% πλεονάσματα, δηλαδή η φυσιακή πολιτική θα έχει σε ανάπτυξη. Αλλά τέλος πάντων δεν το έχει εξηγήσει κανείς. Εγώ κρατάω ότι θα έχουμε. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε. Αλλά παρόλα αυτά, ευτυχώς που κλείνει η συμφωνία. Δεν μετέχουμε στη διαπραγμάτευση. Αλλά παρόλα αυτά, ευτυχώς που κλείνει η συμφωνία. Όχι, εγώ λέω ότι θα κλείσει η συμφωνία. Το αν είναι καλή συμφωνία ή όχι είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Αυτό λέω. Δηλαδή, είπε προ όφελό μα, εννοούμε προ όφελο του Έλληνα πολίτη, υποθέτω αυτό. Τη χώρα, του Έλληνα πολίτη. Αλλά ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος έβαλε κάποια θέματα στα οποία θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Δεν καταλαβαίνω τι θα πει οι αγορές εναντίον της Ελλάδας. Πρώτα απ' όλα, όλο αυτό είναι μια πολύ ωραία και πολύ ενδιαφέρουσα σειρά σκέψεων, η οποία βρίσκω ότι η τεκμηρίωσή της είναι επίοικος ασθενής. Όταν λέμε οι αγορές εναντίον της Ελλάδας, τι εννοούμε? Δηλαδή, αυτή τη στιγμή οι δανειστές σε δανείζουν με ένα επιτόκιο 1,5%, ούτε 1,5%, και εσύ φιλοδοξείς να βγεις στις αγορές χωρίς διεύρυνση παραγωγικής σου βάσης για να δανείζεσαι με 6. Ένα. Δεύτερον, λέει ο κ. Κωνσταντακόπουλος ότι μία λύση είναι προς την ριζοσπαστική, ακραία, φασιστική δεξιά, η άλλη είναι προς την αριστερά. Εγώ έχω ένα σοβαρό πρόβλημα λογικής, το οποίο το θέτω εδώ ενώπιον της ομίγυρης και στους ανθρώπους που μας βλέπουν από το σπίτι τους. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς η αριστερά είναι λύση για τα πάντα, αλλά όποιος αναλαμβάνει την εξουσία στο όνομά της την απαρνιέται. Δεν το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μπορεί κάποιος να μου το εξηγήσει, δηλαδή πώς είναι δυνατόν η αριστερά να είναι λύση για τα πάντα και όποιος αναλαμβάνει την εξουσία στο όνομά της, δηλαδή έρχεται για να δώσει τη λύση για τα πάντα να την απαρνιέται. Διότι εδώ ακούω. Η απλοποίηση είναι προπαγανδιστική, ότι η αριστερά είναι λύση για τα πάντα. Απαντάτε, δεν το πει αυτό. Με τον ίδιο τρόπο, ας πούμε, που και η σοσιαλδημοκρατία είναι λύση για τα πάντα, με τον ίδιο τρόπο που και οι φιλελεύθερες κυβερνήσεις είναι λύση για τα πάντα. Είναι όλες προπαγανδιστικές απλοποιήσεις. Δεν δοκιμαστήκαν, γι' αυτό θα πρέπει να δοκιμαστούν για να δουν. Και όταν δοκιμάζονται, συμβαίνει αυτό που λέει ο Διαμαντής. Το ίδιο γίνεται και με τους φιλελεύθερους, το ίδιο και με τους σοσιαλδημοκράτες. Συγγνώμη, αλλά την Ευρώπη την έφερε σε ένα σημείο που την έφεραν η σοσιαλδημοκρατία, η οποία έχει καταστραφεί σε όλη την Ευρώπη. Όχι, από την Ελλάδα μέχρι το Σοσιαλιστικό Κόμμα στην Γαλλία. Αυτή την έφεραν εδώ, δεν την έφεραν οι αριστεροί. Ναι, δεν ισχύει αυτό. Αλλά η μόνη αριστερή κυβέρνηση που έχει στην Ελλάδα, που ξεκίνησε σαν αριστερή, που εγώ αμφιβάλλω αν είναι πια. Όπως είπα και στο διάλειμμα, πρέπει να συμφωνήσετε τι είναι αριστερά πρώτα απ' όλα. Διότι εδώ έχουμε 10 ανθρώπους. Εσείς δεν έχετε συμφωνήσει ακόμη τι είναι ο νεοφιλελευθερισμός. Να συμφωνήσουμε εμείς τι είναι η αριστερά. Δεν ασχολούμαστε με τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν υπάρχει και τέτοιο όρο. Εδώ, όπως έχουν πει διάφοροι, αν θες να βρίσκεις κάποιον, αντί να το πεις με μια βρισκιά που δεν χρειάζεται, το λες νεοφιλελεύθερος. Οπότε σημαίνει τα πάντα. Είναι όλες οι βρισκές μαζί. Κάτι σχετίζεται και ο νεοφιλελεύθερος. Λέω όμως ότι στις χώρες, το είπα πριν και δεν άκουσα αντίδραση, στις χώρες που οι πολίτες ψηφίζουν και δεν υφίστανται διαβίου τις απόψεις των ηγεμόνων τους, όπως στη Βόρεια Κορέα. Οι χώρες αυτές δεν. Μιλούσατε για τη Βόρεια Κορέα πριν. Οι χώρες, καμία από αυτές τις χώρες δεν λειτουργεί χωρίς χρηματοπιστωτικό σύστημα. Διότι ο νέος άνθρωπος που θέλει να ανοίξει μια startup γιατί έχει μια καλή ιδέα, που μπορεί να περπατήσει, μπορεί και να μην περπατήσει, χρειάζεται κάποια χρήματα για να τη στήσει. Και αυτό δεν είναι οι αγορές, τα κεφάλαια, η ελίτ και κάποιοι κυλαράδες τύποι που κάθονται, απολαμβάνουν, να πατάνε τους άλλους. Δεν είναι αυτό. Μιλάς γενικά, που δεν έχει σημασία. Στην Ελλάδα μπορώ να σου πω ότι εδώ και χρόνια το τραπεζικό σύστημα δεν χρηματοδοτεί τις επιχειρήσεις. Συμφωνώ. Και δεν χρηματοδοτεί την οικονομία. Η Ελλάδα είναι μια περίπτωση που πραγματικά πρέπει να τη συζητήσουμε. Για την κρίση της Lehman Brothers, όλη την υπόλοιπη. Αυτό που είπε στην αρχή, ότι είμαστε στα μνημόνια γιατί διαφορετικά θα δανειστούμε με 5%, τότε θα πρέπει να υπερασπιστεί το τραπεζικό σύστημα
που επιβάλλει το μνημόνιο δεν χρηματοδοτεί την ελληνική οικονομία. Δεν μπορεί να μου κάνει επιλογή. Η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος που έχουμε είναι υποχρέωση βάσει των μνημονίων. Δεν είναι ότι επέλεξαν οι Έλληνες τραπεζίτες και το ελληνικό δημόσιο να λειτουργούν όπως λειτουργούν. Δεν καταλαβαίνω τι λέω. Τις τέσσερις συστημικές τράπεζες ποιος τις έχει επιβάλει? Από μόνοι τους. Το ότι θα έχει τράπεζες ζόμπι όπως συμφωνούν όλοι οι οικονομικοί παράγοντες, ποιος το έχει επιβάλει? Δεν μπορεί στην οικονομική πραγματικότητα να βάζει ό,τι θες στο μνημόνιο τα θετικά των δανείων. Ελλάδα... Την χρηματοδότηση με πολύ χαμηλούς. Μην μπλεκόμαστε. Η Ελλάδα είναι σε μια κατάσταση κρίσης από το 10 και προφανώς δεν είναι, εγώ λέω το πιστεύω καθαρά, ότι δεν είναι το παράδειγμα αυτό που θέλω να πω. Σε όλη την υπόλοιπη Δύση, στο μεγάλο μέρος της υπόλοιπης Δύσης, ο κόσμος προχωρεί, οι οικονομίες προχωρούν με βάση τη χρηματοδότηση που παρέχεται από τα κατατόπους. Κατά κράτη πιστωτικά συστήματα. Η Deutsche Bank είναι σε καλή κατάσταση. Το ευρωπαϊκό δημοκρατικό έχει πρόβλημα το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, γιατί ακριβώς δεν χρηματοδοτεί πια την παραγωγική οικονομία. Εγώ σου απαντώ λοιπόν ότι η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται κάθε 12ωρο. Η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται. Έχει. Αν με αφήσει να σου πω τι έχει. Η παγκόσμια γνώση διπλασιάζεται κάθε 12ωρο χάρη στις επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν R&D. Κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μάλιστα. Σύντομο διάλειμμα, αλλά αυτό δεν έχει σχέση με το τραπεζικό σύστημα. Είναι με το χρηματοπιστωτικό. Έχει να κάνει με άλλα πράγματα. Σύντομο διάλειμμα, ξαναχόμαστε. Πού θα βρίσκουν τα κεφάλαια?